Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Σε συμβιβασμό για την περίμετρο του νέου νόμου Κατσέλη, οδεύουν κυβέρνηση και τραπεζίτες ώστε να υπάρξει συμφωνία εντός Φεβρουαρίου, σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr. Μετά την απόρριψη από τους τραπεζίτες της αρχικής κυβερνητικής πρότασης, που προέβλεπε την κάλυψη όσων έχουν στεγαστικό δάνειο πρώτης κατοικίας έως 250.000 ευρώ και εισόδημα έως 35.000 ευρώ, όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση έριξε σημαντικά τον πύχη του ορίου ένταξη στον νόμο, αφού οι τράπεζες έχουν μικρά περιθώρια για να δεχθούν όριο πάνω από τις 120.000 ευρώ, σύμφωνα πάντα με πηγές του κλάδου. Δύο δράσεις του ΕΣΠΑ ξεκινούν το τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου συνολικού προϋπολογισμού 460 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ειδικότερα στις 20 Φεβρουαρίου ανοίγουν οι ηλεκτρονικές υποβολές αιτήσεων για το πρόγραμμα Εργαλειωθεί και Ανταγωνιστικότητας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, μέσω του οποίου επιδοτούνται με ποσοστά από 50% έως 65% επενδυτικά σχέδια από 20 έως 200.000 ευρώ, τα οποία θα πρέπει να αφορούν στον εξυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού και στην πιστοποίηση των προϊόντων των επιχειρήσεων. Ως βασικός προορισμός ξένων επενδυτών για την αγορά παραθεριστικής κατοικίας, καθιερώνεται η χώρα μας με τις βίλες στα νησιά του Αιγαίου, τη Χαλκιδική αλλά και την Κρήτη να εμφανίζουν σταθερά τις καλύτερες επενδυτικές αποδόσεις στη Μεσόγειο. Με τη ραγδαία αύξηση του τουρισμού που παρατηρείται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, οι πληρότητες σε βασικούς προορισμούς φτάνουν το καλοκαίρι ακόμα και το 100% τόσο στα ξενοδοχεία όσο και στις ενοικιαζόμενες κατοικίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα ενοίκια να ανεβαίνουν και μάλιστα πωλύ πιο γρήγορα από ό,τι ανεβαίνουν οι τιμές πώλησης. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηρία και η αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δείκτη μόνο και με 655,69 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,10%. Μικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Το περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.